κοινά, να αλληλαγωγήσει τα πάθη και τις επιθυμίες του, να στερηθεί αδέσεις και κοσμικές απολαύσεις. Ίσως όμως έρθει κάποτε ως πειρασμός ο λογισμός. Άραγε αξίζει όλος αυτός ο αγώνας, θα πιάσουν τόπο αυτοί οι κόποι και οι θυσίες. Στον επικίνδυνο αυτό λογισμό που θέλει να μας κλονίσει την πίστη και να μας οδηγήσει στην απελπισία, έρχεται σήμερα ο Απόστολος Παύλος να απαντήσει, φέροντας ως απόδειξη τους κόπους και τους ονειδισμούς τους δικούς του και όλων των Αγίων Αποστόλων. «Εις τούτο και κοπιόμεν και ονειδιζόμεθα ότι ελπήκαμεν επί Θεό ζώντι. Έχουμε στηρίξει τις ελπίδες μας στον ζωντανό Θεό. Γι' αυτό ακριβώς και εμείς υπομένουμε κόπους στο έργο της διακονίας του Ευαγγελίου και δεχόμαστε ονειδισμούς και εμπεγμούς και ύβρις. Στα μάτια του κόσμου φαίνονται ανόητοι όσοι θυσιάζουν χρόνο και κόπο και τη ζωή τους ακόμη για την υπόθεση της πίστεως. Παρομοίως με την κοσμική λογική, σήμερα θεωρείται παραλογισμός το να προχωρεί κάποιος στη δημιουργία οικογένειας και μάλιστα πολύτεκνης, να εργάζεται με τιμιότητα και δικαιοσύνη, να ζει με εγκράτεια και φόβο Θεού. Και οπωσδήποτε οι παραπάνω επιλογές κοστίζουν. Ωστόσο, ας μην απογοητευόμαστε. Την πίστη μας τη στηρίζουμε όχι σε ανθρώπους ή ψεύτικες ιδεολογίες, αλλά στον αληθινό Θεό, στον Σωτήρα Χριστό. Ελπίζουμε στον Παντεπόπτη Κύριο, ο οποίος βλέπει τον αγώνα μας, μετράει το κάθε βήμα μας, ζυγίζει την προθυμία και τη διάθεσή μας και ερευνά τα βάθη της καρδιάς μας. Γι' αυτό και είμαστε βέβαιοι ότι οι κόποι μας δεν πάνε χαμένοι. Στη συνέχεια ο Απόστολος Παύλος συμβουλεύει τον νεαρό μαθητή του, τον Τιμόθεο, να διδάσκει τους πιστούς όχι μόνο με τον λόγο του, αλλά και με το παράδειγμά του. Να γίνεται υπόδειγμα των πιστών και στα λόγια σου και στη συμπεριφορά και θα έχεις στις συναναστροφές μαζί τους και στην αγάπη που θα δείχνεις προς όλους και στην πνευματική ζωή που θα ζεις με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και στην πίστη και στην αγνότητα και καθαρότητα της ζωής σου. Πράγματι, το πιο αποτελεσματικό μέσο διδασκαλίας είναι το παράδειγμα. Όσοι ασχολούμαστε με το έργο της αγωγής, είτε ως γονείς, είτε ως δάσκαλοι ή καθηγητές, διαπιστώνουμε καθημερινά ότι ακόμη και τα μικρά παιδιά ξέρουν και διακρίνουν το γνήσιο και το αληθινό. Φωτογραφίζουν την κάθε κίνησή μας, εξετάζουν προσεκτικά πώς διαχειριζόμαστε τις εντάσεις που παρουσιάζονται στην καθημερινότητά μας. Σημειώνει ένας από τους Αγίους Τρεις Ιεράρχες που εορτάζουμε τις μέρες αυτές, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Των διδάσκαλων και φθεγκόμενων και σιγόντα και αριστοποιούμενων και παν ότι ούν ποιούντα, δήλων είναι δι και από του βήματος και από του βλέμματος και από του σχήματος και από πάντων απλώς. Αυτός που διδάσκει τους άλλους και όταν μιλάει και όταν σιωπά και όταν τρώει και όταν κάνει οτιδήποτε άλλο πρέπει να φανερώνεται ως τέτοιος, να διακρίνεται και από το βάδισμά του και από το βλέμμα του και από την εμφάνισή του και από όλα γενικώς. Ας αγωνιζόμαστε λοιπόν και ας είμαστε προσεκτικοί σε όλα, ώστε με το παράδειγμά μας να επιδρούμε θετικά στο περιβάλλον μας. Ο Απόστολος Παύλος επιμένει ιδιαίτερα στο θέμα της μελέτης των γραφών. Πρόσεχε τη αναγνώση, γράφει στον Τιμόθεο και συνεχίζει, ταύτα μελέτα εν τούτης ίστι, δηλαδή να επιδίδεσαι με ζήλο και επιμέλεια στην ανάγνωση των Αγίων Γραφών, να μελετάς αυτά που σου γράφω. Ολόκληρη η σκέψη σου και η ύπαρξή σου να είναι μέσα σε αυτά.
Είναι εντυπωσιακή η προτροπή του Αγίου Αποστόλου Παύλου εν τούτης ίστι. Δεν προτρέπει τον μαθητή του απλώς να μελετά τον Λόγο του Θεού, αλλά του συνιστά ολόκληρη η ύπαρξή του να φωτίζεται και να κατευθύνεται από τα Θεία Λόγια. Όταν μελετούμε την Αγία Γραφή ή τους Λόγους των Αγίων Πατέρων, δεν αρκεί μια επιφανειακή ανάγνωση. Είναι ανάγκη να εμβαθύνουμε, να διεισδύσουμε στο πνεύμα των γραφών και της παραδόσεως, να εγκολπωνόμαστε το βίωμα που μας μεταδίδουν. Ας παρακαλούμε τον Άγιο Θεό να μας φωτίζει και ας προσπαθούμε να διατηρούμε στο νου και την καρδιά μας τα Θεία Λόγια που μελετούμε. Τότε θα αγιάζεται όλη η ύπαρξή μας και η ζωή μας θα ασκεί θετική επίδραση και στο περιβάλλον μας. Ο Θεός,